στο ξεκίνημα του προεκλογικού αγώνα επιλέγουμε να έρθουμε στα Γρεβενά και μαζί με τον συνδυασμό της ελπίδας σε αυτόν τον κόσμο που βλέπουμε ότι προσπαθεί, ότι εξακολουθεί να ελπίζει, που θέλει να παλέψει για να μείνει στον τόπο, παραγωγικές δυνάμεις, δυνατοί άνθρωποι, ήρθαμε να δώσουμε μια υπόσχεση ότι η περιφέρεια μπορεί να αλλάξει τα πράγματα εφόσον ηγηθούν άνθρωποι ικανοί, οι οποίοι έχουν σαν στόχο τους να ωφεληθούν οι πολλοί από αυτή τη μεγάλη αλλαγή που γίνεται στον τόπο μας, από την απολιγητοποίηση, και πρέπει το όφελος να περάσει σε όλους μας. Αυτή την υπόσχεση δίνουμε, γιατί πρέπει να μείνουμε στον τόπο μας. Η εικόνα της ερημοποίησης, του γκρίζου, της ανεργίας και της φτώχειας δεν ταιριάζει σε κανένα μας και κυρίως δεν ταιριάζει στα πανέμορφα Γρεβενά. Στα ορεινά Γρεβενά, στην αγροτική της περιοχή, στις πόλεις, στις μεγάλες, στη Δεσκάτη και τα Γρεβενά, έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για να αλλάξουμε την κατάσταση. Αυτή την υπόσχεση δίνουμε σήμερα στον κόσμο και ανταποκρίνονται με ένα μεγάλο χαμόγελο. Μπορούμε να πετύχουμε. Ευχαριστώ. Είμαι ο Ζήσης Κόγιος, συνταξιούχος τραπεζιωτικός από τη Δεσκάτη Γρεβενών και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης. Σήμερα με χαρά βρισκόμαστε εδώ στα Γρεβενά, στην όμορφη πόλη, την πόλη των Μανιταριών. Έχουμε συναντήσει με αρκετό κόσμο, με επικεφαλής τη Γεωργία Ζιμπηλιάδου. Δίνουμε έναν αγώνα για μια δίκαιη μετάβαση της απολιγητοποίησης που έχουμε, εμείς θεωρούμε άδικη. Θα αγωνιστούμε τα Γρεβενά να είναι πρωταγωνιστές στη νέα εποχή και για τη Δεσκάτη, την ιδιαίτερη πατρίδα μου. Θα αγωνιστούμε για ό,τι το καλύτερο και να λύσουμε πολλά προβλήματα. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Γρηγόρης Γιαννόπουλος, υποψήφιος στην περιφέρεια εκ νέου εδώ μαζί με τη Γεωργία Τζεμπηλιάδου, με τον συνδυασμό Ελπίδα. Κάνουμε μια πολύ σημαντική προσπάθεια. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι η πιο κρίσιμη τετραετία, πενταετία μάλλον, που έρχεται στο προσκήνιο. Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για πειραματισμούς. Θα πρέπει να στηριχτούν συνδυασμοί, άνθρωποι που να μπορέσουν να διεκδικήσουν όλα αυτά που χάσαμε όλο το υπόλοιπο διάστημα στην περιφέρεια. Είμαστε εδώ, αγωνιζόμαστε. Τα προηγούμενα 4 χρόνια πιστεύω κάναμε μια πολύ υγιή και επικοδομητική αντιπολίτευση με στοιχεία, και αυτό θέλουμε να κάνουμε πράξη και την επόμενη μέρα.